Νεκροί από Ισραηλινά πυρά έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο καταζητούμενοι από το Ισραήλ Παλαιστίνοι. Προηγήθηκε επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών με στόχο την σύλληψή τους, η οποία ωστόσο κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, οι Μαρουάν Καουάσμε και Αμάρ Αμπού Αΐσα ήταν μέλη της Χαμάς. Καταζητούνταν τους τελευταίους τρεις μήνες για την απαγωγή και δολοφονία τριών νεαρών Ισραηλινών τον Ιούνιο. Εντοπίστηκαν τη νύχτα σε σπίτι στη Χεβρώνα και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Η απαγωγή και δολοφονία των τριών Ισραηλινών σπουδαστών κοντά σε εβραϊκό οικισμό στην Δυτική Όχθη τον περασμένο Ιούνιο δημιούργησε το κλίμα ακραίας έντασης που οδήγησε στην Ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της περίπου δίμηνης επιχείρησης σκοτώθηκαν 2.200 Παλαιστίνοι και 73 Ισραηλινοί.